Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι ο Ακάς και στο κανάλι μου Ακάς Ταρό, όπου εδώ μπορούμε να δούμε πολύ όμορφα πράγματα όσον αφορά σε αναλύσεις. Το θέμα το οποίο θα κάνουμε σήμερα είναι συγκλονιστικό, είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι πολύ βαθύ, θα δείτε, θα ανακαλύψουμε απίστευτα και πολύ όμορφα πράγματα γενικότερα για τη ζωή μας. Το θέμα μας λοιπόν είναι η ίδια η ζωή σε τι σε προετοιμάζει. Για ποιο πράγμα σε προετοιμάζει. Όλοι μας έχουμε περάσει δυσκολίες, εμπόδια, έχουμε περάσει μέσα από απώλειες, μέσα από προδοσίες, μέσα από ψυχικές επιθέσεις, μέσα από το ένα, μέσα από το άλλο, μέσα από χωρισμούς, μέσα από δυσκολίες στην επικοινωνία με ανθρώπους, μέσα από πίσω μαχαιρώματα, ζήλιες, δεν ξέρω τι άλλο. Βάλτε ό,τι θέλετε. Γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά. Πού μας οδηγεί η ζωή, τι θέλει να πει δηλαδή η ζωή, κάπου πρέπει να υπάρχει ένα νόημα πίσω από όλα αυτά. Αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο θα εξετάσουμε. Εδώ λοιπόν όπως βλέπετε υπάρχουν 4 κρύσταλλοι. Είναι ιδιαίτεροι κρύσταλλοι, σας τους φέρω εδώ κοντά να τους δείτε. Έχουν και ένα τριγωνάκι μέσα, έχουν μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Το αφήνω εδώ. Είναι ο μπλε λοιπόν, είναι ο κόκκινος ας το πούμε, ή η ματζέντα αν το λέω σωστά. Ξέρετε, εμείς οι άντρες λίγο με τα χρώματα είμαστε λίγο, δεν τα πηγαίνουμε και πάρα πολύ καλά. Με το τριγωνάκι πάλι μέσα. Ιδιαίτερη κρύσταλλη λοιπόν. Αυτός εδώ, ο οποίος είναι ο τυρκουάζ. Το αφήνω και αυτό εδώ πέρα. Και αυτός εδώ πέρα. Αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε και τώρα. Δηλαδή. Και ο πορτοκαλής. Κίτρινο πορτοκαλής ας το πούμε. Αυτοί λοιπόν οι 4 κρύσταλλοι είναι αυτοί οι οποίοι μας καθοδηγούν. Βεβαίως εννοείται μπορείτε να επιλέξετε και ελεύθερα μετά ό,τι θέλετε εσείς. Μπορεί να αφήσετε να προχωρήσει δηλαδή το ρίξιμο και να επιλέξετε και στο τέλος. Γίνεται και αυτό εδώ. Γίνεται και αυτό. Σας το αφήνω ελεύθερο όμως. Εδώ όμως αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα, φίλες και φίλοι, είναι να εξετάσουμε πού μας οδηγεί η ζωή, τι θέλει να μας πει, ποιο είναι το νόημα. Γιατί πράγμα μας προετοιμάζει. Στην αριθμολογία, στην αστρολογία και στα ταρό βεβαίως, όλοι έχουμε ένα σχέδιο ζωής. Έτσι λέγεται. Αυτή είναι η έκφραση του. Ένα σχέδιο ζωής. Το σχέδιο ζωής βέβαιως αρχίζει και κόβεται μετά σε κομμάτια, σε κατηγορίες και λέμε μία κολόνα είναι το σχέδιο της ψυχής. Μία άλλη κολόνα είναι το σχέδιο της μοίρας. Μία άλλη κολόνα είναι το σχέδιο του πεπρωμένου, ας πούμε. Μία άλλη κολόνα είναι της προσωπικότητας. Μία άλλη κολόνα είναι, ξέρω εγώ, το βαθύτερο εγώ, ξέρω εγώ. Στα οποία αυτά συνθέτουν λοιπόν όλο το σχέδιο. Γιατί το σχέδιο ζωής δεν είναι ένα μόνο κόμματο πράγμα. Είναι πολλά πράγματα. Και συνήθως το σχέδιο ζωής έχει να κάνει κυρίως με πνευματικά κομμάτια. Έχει να κάνει και με την ύλη, έχει να κάνει και με την επιτυχία, έχει να κάνει και με την επαγγελματική επιτυχία, έχει να κάνει και την επιτυχία βέβαια στον έρωτα, όμως κυρίως το νούμερο ένα που ξεκινάμε, η ομπρέλα δηλαδή ξεκινάμε από το πρώτο κομμάτι, είναι το πνευματικό. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό που θα κάνουμε σε αυτό το ρίξιμο εδώ πέρα είναι να δούμε τι η ζωή που μας πηγαίνει, τι θέλει να μας πει. Γιατί προοριζόμαστε. Μπορεί κάποιοι από εσάς στο μυαλό τους να έχουν προοριζόμαστε για πολύ μεγάλα πράγματα ή να έχουν σχέδια, αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Άλλο τι θέλει η ψυχή, άλλο τι θέλει η προσωπικότητα. Σας είπα προηγουμένως για ψυχή, μοίρα και προηγουμένως και προσωπικότητα. Η προσωπικότητα μπορεί να λέει: εγώ θέλω έξω στον κόσμο να βγω και να είμαι πετυχημένος, να πηγαίνω, ξέρω εγώ, στην αμαξάρα μου με δεν ξέρω τι και να πηγαίνω βόλτα κτλ. Οκ, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Η ψυχή μπορεί να ζητά κάτι άλλο όμως. Και επειδή στην καθημερινότητά μας είμαστε όλοι προγραμματισμένοι να κυνηγάμε, να το πω έτσι, την ύλη σαν τρελή, αυτό, όπως και να είναι, όταν έρχεται σε αντίθεση, και δεν τα λέω εγώ, αυτά τα λέει και ο Πυθαγόρας, τα έχουν πει οι πιο σοφοί από εμάς αρχαίοι Έλληνες, αλλά και η αστρολογία όμως τα λέει, ότι αν η ψυχή δεν ικανοποιηθεί, τότε αρρωσταίνουμε. Αρρωσταίνει η ψυχή, αρρωσταίνει το μυαλό, αρρωσταίνει το νευρικό σύστημα, αρρωσταίνει το σώμα κτλ. Δεν μπαίνω πολύ περισσότερο σε λεπτομέρειες εδώ, γιατί είναι και θέματα υγείας και είναι και πολύ ευαίσθητα. Είναι όμως ένα μήνυμα το οποίο είναι σε αυτές τις αναλύσεις πάντα και η αστρολογία και η αριθμολογία. Και τα ταρό, βέβαια, εννοείται τα βάζω όλα αυτά μέσα στο κομμάτι αυτό, δείχνουν κάποιες τάσεις και κάποια πράγματα. Εντάξει, το αφήνω όμως εδώ. Πάμε τώρα να κάνουμε, λοιπόν, τα είχα στα χέρια μου αυτά εδώ, έχω ανακατέψει. Λοιπόν, για να δω αν ο φωτισμός λίγο να το φτιάξω, δεν ξέρω αν είναι λίγο καλύτερα εκεί, βολεύει, ας το βάλουμε λίγο εκεί. Εντάξει, είδατε, έχουμε εδώ και φωτισμός. Λοιπόν, εγώ τώρα αρχίζω και βάζω τις πρώτες μου κάρτες
για να αρχίσουμε να κάνουμε το ρίξιμό μας. Ωραία. Θα το δείτε λίγο σε διαδικασία, δεν πειράζει, μπορείτε ανά πάσα στιγμή αν θέλετε να προχωρήσετε μέσα στην περιγραφή. Στην περιγραφή του βίντεο υπάρχουν, ας τα πάω και λίγο πια πάνω, υπάρχουν και οι χρόνοι και, μέσα στο, και σαν καρφιτσωμένο θα δείτε υπάρχουν και οι χρόνοι. Αν θέλετε μπορείτε να το προχωρήσετε και να πάτε στους χρόνους στους οποίους σας ενδιαφέρουν στις επιλογές κατευθείαν. Αν και έχω ανακατέψει, αν και έχω κόψει και προηγουμένως, δεν πειράζει, λίγο ακόμα ανακάτεμα για να αρχίσουμε να κάνουμε. Ωραία. Για να αρχίσουμε να κάνουμε το ρηξιματάκι μας. Βεβαίως έχει και αυτό, να σας πω έτσι, λίγο την αξία του. Δηλαδή που με βλέπετε τώρα που σας κόβω εδώ και φτιάχνω, είναι σαν να είστε εδώ μαζί μου, σαν να είμαστε εδώ απέναντι δηλαδή, και μου έχετε ζητήσει ένα ερώτημα και μου λέτε, ρε παιδί μου, βρε Ακάς, πού πηγαίνει, πού πηγαίνει αυτή η ζωή, πού με πηγαίνει, τι γίνεται, τι κάνουμε τελικά. Ωραία. Και εγώ λοιπόν αρχίζω και στρώνω, κόβω, μελετάω η ζωή, τι μας προετοιμάζει, γιατί σε προετοιμάζει αυτή η ζωή, όσο και αν τα πράγματα είναι δύσκολα, έτσι, τι θέλει να σου πει, ποιες είναι εκείνες οι δυναμικές που υπάρχουν, τι δυνάμεις σου δίνουν, ποιες είναι οι λύσεις που μπορεί να έρθουν στον δρόμο σου, στο διάβα σου, γιατί τα έχεις περάσει αυτά που έχεις περάσει, ό,τι έχεις περάσει ή ό,τι έχει περάσει ο καθένας στη ζωή του, δυσκολίες, εμπόδια, ανθρώπινες σχέσεις, δύσκολες ανθρώπινες σχέσεις, χωρισμοί, ξανά χωρισμοί, εντάσεις, δράματα και όλες αυτό το δύσκολο μας κομμάτι, έτσι. Ωραία λοιπόν, και στο τελευταίο μας deck, ας τα πάω λίγο πιο έτσι, δεν πειράζει, ξάλλου θα τα αποκαλύψουμε σε λίγο. Και έτσι λοιπόν που λέτε φίλες και φίλοι, υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Η ζωή λοιπόν, τι θέλει αυτή η ζωή, γιατί γεννηθήκαμε ας πούμε, τι θέλει να μας πει ο ποιητής δηλαδή, τι θέλει να μας πει η όλη ιστορία, πού πορευόμαστε. Και να κάνω μια παρένθεση εδώ, δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Πολλές φορές μου λέτε, γημογράφετε, μα έφτασα 50 χρονών. Συγγνώμη. 50 χρονών, να ξέρετε, στην αριθμολογία ξεκινάει, να σας το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο, η κύρια αποστολή μας. Σαν αν θέλει να μας πει, γιατί η αριθμολογία είναι του Πυθαγόρα, αν θέλει να μας πει η αριθμολογία ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι αργά. Αυτή η ηλικία δεν είναι απαγορευτική για να κάνεις κάποιο ξεκίνημα. Εκτός και αν δεν έχεις την ενέργεια και δεν έχεις τη δύναμη πλέον ή είσαι πολύ κουρασμένος, κουρασμένη. Αλλά αυτό σου λέω όμως, ότι η ζωή χρειάζεται πολύ ενέργεια και δύναμη για να μπορέσεις ίσως να πετύχεις, αν θέλεις βέβαια, έτσι, να πετύχεις τους στόχους. Γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα. Το θέμα δηλαδή ότι ναι, επειδή μπορεί είναι να είναι δύσκολο όλο αυτό το οποίο μας στρώνει η ζωή, να μην μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Και από εκεί πέρα τι γίνεται, αφήστε το, είναι άλλη ιστορία. Αν δεν το ξεπεράσουμε, δεν το απαντάμε τώρα εδώ, γιατί θα πρέπει να σας κάνω μετά πολύ έτσι αναλύσεις που θα πρέπει να βάλω κάποιες βάσεις και θα ξεφύγουμε. Οπότε, φίλες και φίλοι, εδώ είναι τα τελικά, εδώ είναι το τελικό στρώσιμο με τις κάρτες. 1, 2, 3, 4. Μπλε, κόκκινο το πούμε, ματζέντα, τυρκουάζ και κίτρινο πορτοκαλί. Επιλέξτε. Εγώ θα επιλέξω, και εγώ να σας πω την αλήθεια, εγώ θα επιλέξω το τέταρτο πακέτο. Λοιπόν, μαζεύω λοιπόν λίγο τα πακετάκια για να έχουμε χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε το ρίξιμό μας. Άνετα λοιπόν. Ξεκουραστείτε εσείς, πάρτε μια ανάσα. Μπορείτε να πιείτε και ένα καφέ, μπορεί να χαλαρώσετε. Εξάλλου ο λόγος που γίνονται όλα αυτά είναι για να περάσουμε και ωραία, να χαλαρώσουμε, να δούμε κάποια μηνύματα. Ένα πράγμα λοιπόν το οποίο έρχεται να σας μιλήσει, η ζωή λοιπόν, με έναν σκορπιό. Εδώ το οροσκορπιός μπορεί να αφορά εσάς, το ζώδιό σας ή τον οροσκόπο σας ή κάποιους ανθρώπους που ανήκουν στο ζώδιο του σκορπιού και έρχονται για να σας βοηθήσουν ή αν δεν υπάρχει κανένα σκορπιός, μπορεί να είναι πατέρας, μητέρα, έτσι. Σκεφτείτε γύρω-γύρω φίλους, φίλοι, αδερφός, ξάδερφος, αλλά να είναι κοντά σας όμως, να επηρεάζει.
Αν δεν υπάρχει τίποτα κανένας που να γνωρίζεται, τότε είναι ο συμβολισμός. Και ο συμβολισμός λέει αλλάζω, μεταμορφώνομαι. Ένα μήνυμα σημαντικό που έρχεται σε εσάς για να απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Γιατί με προετοιμάζει η ζωή, είναι για αλλαγές. Είναι για την μεταμόρφωση, την εσωτερική μεταμόρφωση. Ο Σκορπιός είναι ένα πολύ πνευματικό ζώδιο και δεν είναι αυτό που λένε... όχι, δεν το πω αυτό. Λοιπόν, είναι ένα πολύ πνευματικό ζώδιο. Βέβαια, έχει τα δικά του σκοτεινά μονοπάτια της ψυχής και του μυαλού και της καρδιάς, τα οποία αν ο Σκορπιός δεν τα εκφράσει, πηγαίνει ακόμα πιο βαθιά. Ή είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που ανήκει σε αυτό το ζώδιο να τα βγάλει, να τα εξωτερικεύσει με κάποιο τρόπο. Γι' αυτό έχει και αυτό το μαγνητισμό και αυτό το μυστήριο. Είτε άντρας, είτε γυναίκα. Εδώ όμως σημαίνει και κάτι άλλο. Οπ, βεβαίως και σημαίνει και κάτι άλλο. Εδώ σημαίνει επίσης και το κλειδί που μου έρχεται εμένα, αν θέλετε διαισθητικά το λέω, είναι η ερωτική πράξη. Αλλά θα σας πω όμως, όχι το σεξ μόνο, καθαρό σεξ, πώς να σας το πω, σεξ για σεξ, είναι η ερωτική επαφή. Η ουσιαστική, βαθιά, ερωτική ένωση και επαφή. Μεγάλο κλειδί αυτό. Πολύ σημαντικό κλειδί. Το αφήνουμε. Πάμε στο επόμενο κλειδί. Που είναι ένας καρκίνος. Και κοιτάξτε πώς έρχεται να δέσει. Έχουμε τώρα δύο κάτω ζώδια εκπροσώπους του νερού, που σημαίνει και το συναίσθημα. Άρα λοιπόν για εσάς, δεν το σταματάμε εδώ, θα το συνεχίσουμε. Θα μπορέσαμε να πούμε αμέσως. Έχουμε δύο κλειδιά, τα οποία είναι νερό, συναίσθημα. Η ζωή σας προετοιμάζει για το συναίσθημα. Θα μου πείτε, μα πρέπει να κλαίω, θα πρέπει να περνάω δύσκολα, θα πρέπει να περάσω δύσκολες καταστάσεις. Όχι, αφήστε το αυτό για την ώρα. Σας προετοιμάζει για την καρδιά σας να ανοίξει. Ο καρκίνος, εδώ το ζώδιο καρκίνος, πάλι και εδώ αφορά βέβαια ζώδιο, οροσκόπο ή κάποιους ανθρώπους κοντά ή ο συμβολισμός. Είναι το αισθάνομαι. Επίσης σημαίνει κάνω οικογένεια. Επίσης σημαίνει ασφαλής, δηλαδή είμαι σε ένα χώρο, ας πούμε στο σπίτι μου και αισθάνομαι την ασφάλεια να αισθανθώ με τον σύντροφό μου, τον άνθρωπό μου ποιος είναι ή με τους ανθρώπους τους δικούς μου που αγαπάω, το φίλο μου, τη φίλη μου κτλ. Να αισθανθώ αυτά που αισθάνομαι. Και να τα δείξω. Γιατί αισθάνομαι ασφαλής. Ένα δυνατό κλειδί και αυτό. Το επόμενο κλειδί, φίλες και φίλοι, είναι ο υδροχόος, που σημαίνει γνωρίζω. Προσέξτε λοιπόν πώς περνάμε μέσα από διακυμάνσεις. Αλλάζω, μεταμορφώνομαι. Να τη φέρω εδώ λίγο την κάρτα, δεν περάσει γιατί φεγγίζει. Νιώθω και εδώ πέρα σημαίνει γνωρίζω πλέον. Άρα λοιπόν, προσέξτε τα κλειδιά. Περνάτε μέσα από το συναίσθημα. Και μετά πηγαίνετε σε κάτι πιο αέρινο, που σημαίνει γνωρίζω πλέον. Γνωρίζω γιατί σημαίνει αυτό. Τελικά γνωρίζω γιατί έγινε αυτή η κατάσταση. Γνωρίζω, ας πούμε, γιατί χώρισα. Γνωρίζω γιατί δεν γίνεται επανασύνδεση. Γνωρίζω για αυτό το πράγμα. Γνωρίζω γιατί δεν τα πάω καλά με τους ανθρώπους. Γνωρίζω γιατί έγινε η ψυχική επίθεση. Καταλάβατε. Γνωρίζω γιατί με ζηλεύουν. Μαθαίνω λοιπόν και γνωρίζω. Είναι η γνώση εδώ. Αυτό τώρα αποκτιέται. Τώρα πώς θα το αποκτήσει ο καθένας είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα άλλο λοιπόν πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι το 6 κυπέλλων. Να αρχίσουμε να ρίχνουμε τώρα τα ταρό με ένα άλλο κλειδί. Το 6 κυπέλλων είναι καρμική κάρτα. Είναι η συνάντηση. Ήρθατε σε αυτή τη ζωή για να συναντήσετε ανθρώπους. Καρμική συνάντηση. Να το δείτε εδώ. Αυτό είναι καρμικές συναντήσεις. Τα εξάρια γενικότερα στα ταρό σημαίνει παρελθόν και καρμικές συναντήσεις. Γι' αυτό και υπάρχει εδώ, αν παρατηρήσετε αυτή την πολύ όμορφη αποτύπωση της κάρτας, εδώ υπάρχει το χρώμα, αλλά πίσω όμως είναι το ασπρόμαυρο, που πηγαίνει πίσω στο παρελθόν. Οι σχέσεις που έχετε κάνει ή που γνωρίζετε ή που βρίσκετε, σε οποιοδήποτε επίπεδο, λέω έτσι, συνεργάτες, φίλοι, ερωτικό κομμάτι, είναι επειδή έπρεπε να τους συναντήσετε. Τελείωσε. Συνεχίζουμε. Να το πάω λίγο πιο πάνω τώρα αυτό εδώ. Ναι, εντάξει, για να συνεχίσουμε στο επόμενο. Το επόμενο που μας έρχεται, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι το δύο μπαστούνι. Γιατί σας προορίζει η ζωή? Για συνεργασίες, για ταξίδια, για αλλαγές, για πράγματα. Το μπαστούνι σημαίνει και ζώδια φωτιάς, αλλά και για να προχωρήσετε στη ζωή σας και να κάνετε σχέδια στη ζωή σας. Όποια και να είναι αυτά για τον καθένα. Εδώ μπορεί να είναι σπουδές, εδώ μπορεί να είναι συνεργασίες, εδώ μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πρέπει να πάω στο εξωτερικό για να πετύχω τα όνειρά μου, ναι. Γίνεται.
Άρα η ζωή λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας προετοιμάζει για καρμικές συναντήσεις, για συνεργασίες και για ανθρώπους που θα συναντήσετε οι οποίοι και θα σας βοηθήσουν, αλλά και εσείς όμως, προσέξτε, θα αφήσετε πίσω το παρελθόν. Εδώ σημαίνει αφήνω πίσω και το παρελθόν. Ωραία κάρτα. Δεν είναι άσχημη κάρτα, είναι από τις καλές κάρτες. Το επόμενο που έρχεται, φίλες και φίλοι, είναι το 9 κυπέλλων. Το 9 κυπέλλων θεωρείται από τις πιο όμορφες κάρτες, από τις πιο τυχερές, είναι η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών μας. Έχετε έρθει στη ζωή και η ζωή εκεί που σε πηγαίνει για να πληρώσεις τα όνειρά σου, τις επιθυμίες σου. Σε συναισθηματικό επίπεδο είναι αυτό που εσένα κάνει χαρούμενο. Ή χαρούμενη. Ένας μεγάλος έρωτας, εδώ μιλάει για συναίσθημα βέβαια κυρίως, αλλά ένας μεγάλος έρωτας, ναι. Μην μου πείτε για ηλικία, σας παρακαλώ. Είναι μια επιτυχία, ναι. Θα μου πείτε, μα πώς η αγορά, αυτά, ντόνα, τ' άλλο, δυσκολίες, πώς θα πετύχω τώρα, πώς θα ξεκινήσω από την αρχή, δεν έχει σημασία. Ξεκίνα να κάνεις αυτό που σου αρέσει και δες πού θα σε οδηγήσει. Αν δεν ρισκάρεις όμως, δεν θα μάθεις. Εκπλήρωση των επιθυμιών. Μια από τις πολύ ωραίες κάρτες που έχουν έρθει εδώ τα ταρό τώρα να απαντήσουν στα ερωτήματά σας, παιδιά, και να σας πούνε ότι, κοίταξε να δεις, έχεις έρθει σε αυτή τη ζωή, η ζωή σας πρόχνει για να εκπληρώσεις επιθυμίες σου. Μέσα από συναντήσεις, μέσα από σχέδια και όνειρα και να προχωρήσεις. Είδατε πόσο όμορφα έρχονται και δένουν όλα. Και πάμε τώρα στο επόμενο και λέω, εδώ έχει βγει ένα δύο κυπέλλων, εδώ ένας καρμικός έρωτας. Κοιτάξτε, εδώ είναι το 6, είπαμε καρμικότητα και πέφτει ακριβώς σε αυτή τη γραμμή που θα μπορούσα να σας πω το εξής, να το δούμε πάρα πολύ ωραίο. Έρωτας, σαρκικός έρωτας, επαφή, βαθύτερη επαφή, όχι μόνο σεξουαλική, εννοούμε ερωτική, δυνατή, βαθιά επαφή. Συνάντηση, καρμική συνάντηση, δίδυμη φλόγα ή αδελφή ψυχή ή αν θέλετε καρμική σχέση. Εδώ αυτοί οι δύο έρχονται λοιπόν να ολοκληρώσουν το πεπρωμένο τους. Είναι μια πανέμορφη κάρτα. Εδώ σημαίνει, αυτό σημαίνει το, η πνευματικότητα και το μάτι που τα βλέπει όλα. Το γεγονός ότι αυτός είναι πιο έξω, αυτή είναι πιο μέσα στη θάλασσα και αυτό έχει ένα συμβολισμό, δείχνει η γυναίκα. Αν είστε γυναίκες που βλέπετε, είναι η διαίσθησή σας. Διότι η καρδιά σας είναι αυτή που χτύπησε, σκύρτησε και είπε «Αυτός είναι αυτός που αγαπώ, η καρμική μου σχέση». Συγκλονιστικό. Το αφήνω λοιπόν εδώ και προχωράμε λοιπόν. Για να προχωρήσουμε στα κλειδιά μας. Έχουμε πει πάρα πολλά κλειδιά. Το επόμενο είναι λοιπόν είναι το 10... Α, μάλιστα. Εδώ είναι το 10 πεντάκτινο. Το 10 πεντάκτινο, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με την οικογένεια. Εδώ είναι η δημιουργία της οικογένειας. Και επίσης ένα ασφαλές, όμορφο σπιτικό. Προσέξτε, αυτό το σπιτικό εδώ, αν το δείτε, δεν φαίνεται να είναι πλούσιο. Όμως τι έχει, για να δούμε τους συμβολισμούς. Έχει δύο παιδιά, έχει ένα ουράνιο τόξο που σημαίνει η ευτυχία, αλλά και η πνευματικότητα. Έχει εδώ πέρα μία γυναίκα, η οποία έχει αφήσει το ραβδάκι της κάτω. Είναι αυτή η οποία μπορεί με τον τρόπο της να σαγηνεύσει το αρσενικό στοιχείο. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο μας μιλάει είναι για οικογένεια και επιτυχία. Άρα η ζωή σας πηγαίνει, είδατε, η ζωή σας πηγαίνει σε πολλαπλά μονοπάτια. Το επόμενο που έρχεται είναι ότι ναι, βεβαίως στη ζωή θα χρειαστεί να κάνετε καινούργια ξεκινήματα. Από το μηδέν. Έχει βγει το μηδέν εδώ. Ναι, θα ξεκινήσετε πάλι από το μηδέν πολλές φορές στη ζωή σας. Θα ρισκάρετε. Είναι αυτό που λένε, πρέπει να ρισκάρετε. Εδώ λοιπόν, γιατί έχει βγει και σε αυτή την κολόνα και παίζει ρόλο, ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια είναι ρίσκο. Παίρνω ρίσκο. Πρέπει να ρισκάρετε παντού, στον έρωτα. Ναι, δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει το αύριο μεθαύριο. Ναι, μπορεί να υπάρχει ένας πολύ δυνατός έρωτας, αλλά τελικά να μην ευδοκιμήσει, να κρατήσει, ξέρω εγώ, για λίγο καιρό. Μπορεί να είναι μια δουλειά, να σας άρεσε ή δεν ξέρω τι, να αλλάξαν τα πράγματα, η πανδημία να μείωσε τη δυναμική της και πρέπει να πάτε τώρα κάπου αλλού. Μην χάσετε όμως το δυναμικό σας, διότι έχετε όλη την προστασία, έχετε όλο τον ήλιο και φυσικά εννοείται ότι παίρνω τα ρίσκα μου και προχωράω. Ο σκύλος σημαίνει επίσης και προειδοποίηση, δηλαδή. Ο σκύλος κατά μία έννοια σημαίνει ότι εκεί που είναι εσύ, να πας, να την πατήσεις, υπάρχει κάποιος που θα σε προστατέψει, φίλος, ο οποίος μπορεί να σου πει, όπ, πρόσεξε,
Μην πέσεις στο σκοτάδι, ας πούμε, ή μην πέσεις εκεί στο πρόβλημα ή στον γκρεμό, με σε πάρει από κάτω. Το επόμενο είναι, ένα πολύ σημαντικό χαρτί είναι το 7. Τα 7άρια έχουν μία διπλή ερμηνεία όσον αφορά στα ταρό. Είναι ευλογία και κατάρα που λένε συγχρόνως. Μην τον παρεξηγήσετε την έκφραση που λέω, το κατάρα δηλαδή, μην σας πάει το μυαλό τόσο πολύ άσχημα. Σημαίνει όμως ευλογία, γιατί είναι ο αριθμός 7, προστασία. Από το άλλο όμως κομμάτι σημαίνει επίσης ότι έχετε και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι σας ζηλεύουν. Εντάξει, αυτό εννοώ δηλαδή. Εδώ παλεύετε για την ενέργειά σας. Μην σας την πάρουν, γιατί εδώ είναι μπαστούνι και σημαίνει και μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε αυτό το ζώδιο ή οροσκόπο ναι, φωτιάς δηλαδή, σε ζώδια της φωτιάς. Απλά κάτι σκεφτόμουν γι' αυτό, δεν θα το πω, αφήστε το. Λοιπόν, οπότε, ναι, θα μου πεις τι ήθελες να μου πεις τώρα. Γενικά να προσέχετε τους ανθρώπους της φωτιάς που ανήκουν σε ζώδια της φωτιάς, μπορεί να είστε και εσείς ζώδιο της φωτιάς, δεν έχει σημασία τόσο πολύ αυτό, οι οποίοι μπορεί να κάνουν εκείνοι κάποιες ψυχικές, ας πούμε, επιθέσεις μέσα σε εσάς. Εσείς όμως έχετε προστασία. Είναι όρθιος. Εντάξει, έχετε προστασία. Το 7 λοιπόν είναι και θετικό και αρνητικό. Δεν προχωράω περισσότερο να πω κάτι άλλο σε αυτό, το αφήνω εδώ πέρα. Είναι όμως προστασία, είναι δύναμη. Εδώ σημαίνει υπερασπίζομαι και τον εαυτό μου. Το επόμενο είναι συγκλονιστικό. Και βεβαίως μετά, παρόλο που σας ζηλεύουν και σας εχθρεύονται και σας πολεμάνε, η ζωή έρχεται να σας το ξεπληρώσει με κάποια νίκη. Είναι αυτό που λένε υπάρχει Θεός. Και έχει βγει πάλι εξάρι, εδώ είναι άλλο εξάρι βέβαια, έτσι. Εδώ ένα 6 κούπα, εδώ ένα 6, ένα 6 μπαστούνι που είναι η νίκη. Εδώ σας πάει ένα βήμα πίσω. Από το 7 πηγαίνετε στο 6. Που σημαίνει δύναμη. Επιτυχία. Σε όλα τα επίπεδα. Και προστασία βέβαια. Και το επόμενο το οποίο βγαίνει είναι ένα άλλο εξάρι. Έχουμε 1, 2, 3 εξάρια. 3-6 μας κάνει 18 φίλες και φίλοι. Το 18 είναι το 1 και το 8. Το 1 σημαίνει στέκομαι στα πόδια μου για να βρω, και το 8 σημαίνει να βρω τη δύναμή μου. Το 1 σημαίνει ναι, εγώ στέκομαι, εγώ δηλαδή στα πόδια μου. 8 σημαίνει να βρω τη δύναμή μου. Και 1 και 8 μας κάνει 9. Δηλαδή πρόσθεσα τα 3 εξάρια έτσι και μας κάνει 9 που σημαίνει ολοκλήρωση κύκλων. Η ζωή, αν θέλετε να το πούμε έτσι πολύ απλά, πού σε πηγαίνει? Σε πηγαίνει στην ολοκλήρωση κύκλων για να ξεκινήσει ένας καινούριος κύκλος για σένα με ηρεμία, με αγάπη, με σύνεση, με ηρεμία μυαλού για να πας εκεί που θέλεις εσύ να πας, όπου είναι αυτό για τον καθένα. Άρα, δείτε λιγάκι τον γκαμπά εδώ πέρα, δείτε τη ζωγραφιά τη δική σας. Δείτε εδώ πώς έχουν σχηματιστεί τόσο όμορφα οι κάρτες και βγάζουν τα κλειδιά για εσάς για να σας δείξουν, γιατί μπορούμε να πάμε να τα ερμηνεύσουμε πώς θέλουμε να τα ερμηνεύσουμε. Έτσι, διαγώνια, δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να σας πω αρχή και τέλος. Δηλαδή, αλλάζω τον εαυτό μου, κάνω οτιδήποτε χρειαστεί για να μπορέσω να καταλάβω την ψυχή μου, τι θέλει να μου πει και καταφέρω και κάνω και καινούρια ξεκινήματα στη ζωή. Αυτό όμως που έρχεται στα πόδια σας, οι τρεις κάρτες που έρχονται στα πόδια σας, σας σταυρώνουν δηλαδή, έτσι λέγεται, και το σταύρωμα σημαίνει τι έρχεται στη μοίρα μου, στο πεπρωμένο μου, θα το βρω μπροστά μου, είναι υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, έχω ευλογίες αλλά έχω και πολύ μεγάλη ζήλια και φθόνο, νικάω πάντα όμως, γιατί έτσι είναι γραμμένο να γίνει, για κάποιο λόγο. Δηλαδή ο Θεός τους αγαπάει όλους τους ανθρώπους, αγαπάει και εσάς που έχετε αδικηθεί και κάνω ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή μου. Λίγα δευτερόλεπτα το αφήνω και τα μαζεύω. Για να πάμε στη δεύτερη μας επιλογή. Η δεύτερη επιλογή, φίλες και φίλοι, λοιπόν, μισό λεπτό, η δεύτερη επιλογή είναι αυτό εδώ, η ματζέντα. Εντάξει. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Για να το αφήνω εδώ. Ματζέντα λοιπόν και έρχεται μία παρθένος στο ζώδιο. Είτε αφορά, είπαμε πάλι, ζώδιο ή οροσκόπο. Αν δεν έχετε, σημαίνει ο συμβολισμός. Εδώ σημαίνει αναλύω. Αναλύω τις καταστάσεις, αναλύω τη ζωή, αναλύω τα δεδομένα. Αναλύω γιατί έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί, το αναλύω.
Πρέπει μέσα στο μυαλό μου, στην ψυχή μου, να έχει αναλυθεί για να ηρεμήσω εγώ για να βρω τις απαντήσεις. Αυτό είναι ένα σημάδι. Αυτό είναι μια δυναμική που υπάρχει για το τι σε προετοιμάζει η ζωή. Σε προετοιμάζει να αναλύσεις τα γεγονότα. Δεν είναι κακό, δεν θα φτάσουμε σε υπερανάλυση, ούτε σε αιμονή. Γιατί το ζώδιο της Παρθένου έχει και μια αιμονή. Γίνεται και αιμονικό. Γιατί η ανάλυση συνέχεια μπορεί να γίνει, να φτάσει σε ένα σημείο το οποίο να επαναλαμβάνεται χωρίς νόημα. Έγινε, τελείωσε, το αναλύουμε, εντάξει, προχωράμε παρακάτω, παίρνουμε τα μαθήματα. Έχει μια δυναμική καλή όμως και επίσης εδώ σημαίνει και θεραπεία. Το ζώδιο της Παρθένου είναι και η θεραπεία, είναι και το επάγγελμα δηλαδή των βοτανολόγων, των γιατρών, των χειροπρακτών, δηλαδή πολλά πράγματα. Ένα άλλο είναι η ιχθύς εδώ. Η ιχθύς σημαίνει πιστεύω. Η ζωή σου έχει ρίξει στο δρόμο της ή ό,τι είναι, γιατί σε προορίζει για να πιστέψεις. Θες να το πεις θεϊκή δύναμη, θες να το πεις Θεό, θες να το πεις ενέργεια, θες να το πεις σύμπαν, θες, ο καθένας μπορεί να το πει όπως θέλει μέσα στην ψυχή του και στην καρδιά του. Όμως οι ηχθείς έρχονται να μιλήσουν και να πούνε πίστεψε. Και οι ηχθείς δεν είναι τυχαίο που έχουν και αυτή την ενέργεια που σημαίνει υποπιστεύω, έτσι. Με τον Ιησού και τα λοιπά που είχε το συμβολισμό των ηχθείων και τα λοιπά. Το επόμενο είναι ένας Λέων, που είναι η δύναμη της θέλησης. Όλα αυτά έρχονται και δένουν με έναν όμορφο τρόπο, διότι για να αναλύσεις, αλλά και για να πιστέψεις, χρειάζεται απίστευτη θέληση. Λέω εδώ, πάλι λέμε ή ζώδιο ή οροσκόπος. Και φυσικά δεν υπάρχει κανένας, ή κοντινοί σας άνθρωποι, ή ο συμβολισμός, εντάξει. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, μα εγώ δεν έχω κανέναν Λέων, ας πούμε, δεν γνωρίζω κανέναν. Ναι, είναι ο συμβολισμός εδώ, που είναι να ενισχύσεις τη θέλησή σου και τη δύναμή σου. Ο Λέων λάμπει, ο Λέων είναι από τα... Ο συμβολισμός του ζωδίου αυτού είναι, έχει κυβερνήτη τον ήλιο και ο ήλιος είναι η ζέστη, η αγάπη, διότι ο Λέων δεν σημαίνει μόνο επιτυχία δηλαδή επαγγελματική, είναι η αγάπη, ο έρωτας. Αλλά για να γίνουν αυτά χρειάζεται πολύ μεγάλη θέληση. Ο έρωτας θέλει πολύ θέληση. Πάμε να αποκαλύψουμε τα επόμενα κλειδιά. Είναι το 6 μπαστούνι. Το 6 μπαστούνι είναι η επιτυχία. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Πάλι βγαίνει φωτιά εδώ. Εδώ αρχίζουμε και έχουμε λίγο περισσότερο φωτιά. Ζώδια φυσικά, ζώδια της φωτιάς. Επιτυχίες, δυνατότητες, ικανότητες. Αλλά πώς αυτός ο αναβάτης εδώ, που θα το δείτε, είναι λίγο διαφορετικός, έτσι, είναι ο αναβάτης ο οποίος τρέχει σε αγώνες. Και από κάτω όλοι το δοξάζουν και τα λοιπά και έχει πάρει και τη νίκη. Ναι, γιατί έχει μάθει να υπέβει σωστά, να υπέβει τεχνικά, ας το πούμε. Τι σημαίνει αυτό? Στη ζωή θα χρειαστεί πολλές φορές όχι δύναμη, πώς θα το πω, η δύναμη, η βία, ας το πούμε, ή η δύναμη, ξέρω ότι σας εξουσιάζω και τα κάνω. Όχι, όχι, όχι. Μπορεί να θέλει τεχνική εδώ. Αυτός ο αναβάτης έχει τεχνική, έχει μια χάρη. Η ζωή σας μαθαίνει να έχετε και χάρη. Δηλαδή να έχετε αυτό το grace που λένε, αυτή την ομορφιά του ανθρώπου, αυτή την όμορφη ενέργεια που παρά τις δυσκολίες έχει βρει τη χάρη του, τη ζωντάνια του και συνεχίζει. Θα μου πείτε, μα πώς, okay. Αυτό είναι το μήνυμα. Και νομίζω ότι κάνει απόλυτο τέτοιο και μας έρχεται επίσης και το 8 κυπέλλων. Το 8 κυπέλλων λοιπόν είναι μια κάρτα η οποία σημαίνει ότι ναι, έχω πετύχει πολλά πράγματα στο παρελθόν, να τη δείτε, είναι πολύ ιδιαίτερη, εδώ στον νόμο της είναι σαν ένα τατού, είναι σαν μια φραουλίτσα, ας το πούμε, που υπάρχει. Και ο λόγος είναι ότι η φράουλα εδώ συμβολίζει, φράουλα κεράς είναι, κερασάκι, ας το πούμε, ναι, κεράς είναι, κυρίως, ναι, εντάξει, και φράουλα μου κάνει, τέλος πάντων και κερασάκι, δεν έχει σημασία τώρα αυτό, γιατί δείχνει την εφορία, δείχνει την αφθονία σε κάποια πράγματα, τα οποία, λέει εδώ, τα είχατε όλα και τα χάσατε. Και μείνατε με αυτό. Είχατε όλα αυτά εδώ, αλλά για κάποιο λόγο κάτι έγινε και τα χάσατε, έρωτας ήτανε, δουλειά ήτανε, και έμεινε μόνο αυτό εδώ πέρα το κυπελάκι. Και κάτω από το φως του φεγγαριού, σας επηρεάζει πολύ η σελήνεια σας, λέτε, εγώ νίκαγα. Γιατί η ζωή μου τα ρίξε αυτά εδώ τώρα? Γιατί μου φέρει αυτό το εμπόδιο? Το μεγαλύτερο εμπόδιο εδώ, φίλες και φίλοι, το κλειδί δεν είναι δουλειές αυτά, είναι να ξεπεράσετε τη θλίψη, τη στεναχώρια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κλειδί για εσάς. Και έρχεται να πέσει στο πιστεύω,
Δηλαδή πιστεύω στο Θεό, πιστεύω αυτά. Θέλετε, μας τα στέλνει ο Θεός για κάποιο λόγο. Είναι για να τα ξεπεράσω. Να θεραπευτώ και να μην πονάω πια. Σας το αφήνω εδώ αυτό. Και προχωράμε στο επόμενο. Και τι έχουμε? Έχουμε τον τροχό της τύχης, φίλες και φίλοι. Μέσα από αυτά τα σκαμπανεβάσματα, μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ήττα, νίκη, θλίψη, χαρά, έρχεται ο τροχός της τύχης. Οι τρεις χάριτες είναι εδώ, η αποτύπωση με τις τρεις χάριτες, οι οποίες συμβολικά σφραγίζουν όλο το... Και έρχεται λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι να συνδεθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Οι τρεις χάριτες που σφραγίζουν το μέλλον, εντάξει, συμβολισμός είναι έτσι, σφραγίζουν το μέλλον με... Εδώ αν παρακτήσετε υπάρχουν και εδώ είναι, αυτό είναι και το σύμβολο του Δία, που είναι και η της τύχης. Γιατί ο Δίας είναι από τους τυχερούς πλανήτες, γιατί διωγγώνει την τύχη. Αν δείτε που έχετε το Δία σας αστρολογικά, σε ποιο οίκο πέφτει και πώς ενεργοποιείται για σας. Αλλά ποιο είναι το συμβόλαιο, ποιο είναι το νόημα εδώ δηλαδή. Η ζωή σε τι σε προετοιμάζει? Η ζωή σε προετοιμάζει να αλλάξεις τη ρότα. Τύχη. Η ζωή σε προετοιμάζει να καταλάβεις τις ανώτερες αλήθειες για το πώς κινείται και πώς λειτουργεί η ζωή με τους ανθρώπους, με όλα αυτά, με τις δυναμικές, με τη φύση, οτιδήποτε, για να προχωρήσεις λοιπόν και να καταλάβεις ότι αλλάζουν τα πράγματα. Ότι είσαι σε ένα... εκεί που είσαι κάτω, ξαφνικά ανεβαίνεις πάνω. Το επόμενο που έρχεται τώρα είναι μία βασίλισσα ξυφών. Μία πολύ αποφασιστική βασίλισσα, μία πολύ δυνατή βασίλισσα, μία βασίλισσα η οποία γνωρίζει ποιο είναι το δίκαιο, ποιο είναι το άδικο, μπορεί να είστε εσείς, είτε άντρες είτε γυναίκα, είναι η ενέργεια αυτή, είναι η δικαιοσύνη, βέβαια μπορεί να σημαίνει και σε ένα επίπεδο προβλήματα δικαστικά ίσως. Δικαστικά, κληρονομικά, ξέρω ότι έχει να κάνει με υπογραφές, με συμβόλαια και αυτά. Αλλά ως βασίλισσα εσείς σημαίνει δύναμη. Αυτή η βασίλισσα είναι πολύ δυνατή. Είναι από τις πιο δυνατές. Και εδώ αυτός ο ήλιος που λάμπει στο κεφάλι της είναι η ικανότητα σκέψης. Εσείς δηλαδή έχετε, άσχετα αν νικείτε σε αυτό το ζώδιο ή όχι, έχετε, επειδή επιλέξατε αυτό το deck, έχετε τη δύναμη της σκέψης, τη γρηγοράδα, την εφράδια, την επιχειρηματολογία. Επίσης μένει και πολύ δυνατές σπουδές. Αποφασισμένη αυτή η βασίλισσα και κοιτάζει στο μέλλον. Για να δούμε με τι συνδέεται αυτή η βασίλισσα. Και κοιτάζει στο μέλλον και είναι ένα 8 πεντάκτινο. Μια πολύ ωραία εικόνα εδώ. 8 πεντάκτινο σημαίνει δουλεύω. 8 πεντάκτινο σημαίνει θα εργαστώ με μέθοδο. Σημαίνει αυτή η βασίλισσα δηλαδή είναι πειθαρχημένη. Σημαίνει ότι για να φύγω και από τη θλίψη μου, για τη στεναχώρια, από αυτά που μου συμβαίνουν και από τις αναποδιές της ζωής, πρέπει λίγο να βρω και μια μέθοδο. Μια φόρμουλα, μια μέθοδο, μια μεθοδολογία, μια κατάσταση, κάτι στο οποίο θα με οδηγήσει κάπου καλά, κάπου όμορφα, κάπου πιο στέρεα. Και στο τέλος έρχεται επιβράβευση. Η ζωή εδώ λέει θα σε επιβραβεύσει. Πίστεψε, θεραπεύσου και θα έρθει επιβράβευση. Η ζωή θα σου το επιστρέψει με κάποιο τρόπο. Το επόμενο είναι... Μάλιστα, ένα άλλο εφτάρι εδώ πέρα, φίλες και φίλοι. Έχετε πολύ τύχη, λοιπόν, θα σας πω. Τι εννοώ? Να τα φέρω, μισό. Να τα φέρω εδώ. Έχετε προστασία και τύχη. Ο Δίας, το δεκάρι, ο τροχός της τύχης, σας προστατεύει από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν το κακό σας. Κυρίως εδώ πρόκειται για ανθρώπους που κάνουν μία ψυχική επίθεση με λόγια. Υπάρχουν διαφόρων ειδών ψυχικές επιθέσεις. Υπάρχουν με λόγια, υπάρχουν με ενέργεια, υπάρχουν με διάφορα πράγματα. Μην πω σε λεπτομέρειες, δεν θέλω να το χαλάσω εδώ. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως θέλω να παρατηρήσετε κάτι, είναι αχνό. Δεν φαίνεται πάρα πολύ, το βλέπετε, εδώ έχει κάτι σκιές. Τις βλέπετε αυτές τις σκιές? Που είναι σαν οντότητες. Μην τρομάξετε. Αυτές λοιπόν οι σκιές, οι οντότητες, είναι οι δικαστές. Είναι το κάρμα, αν θέλετε. Είναι οι πρόγονοι. Είναι αυτοί
οι οποίοι ανάλογα με τις πράξεις θα πράξουν και αυτοί με έναν ιδιαίτερο μαγικό τρόπο. Οπότε αυτός που σας κοροϊδέψει και γελάει κιόλας, δείτε τον εδώ, χαχαχα, δηλαδή σας έπιασα, κοιτάξτε εδώ να φανεί λίγο καθαρά, έτσι, φαίνεται το πρόσωπό του, η κακία δηλαδή και η μοχθηρία. Η ζωή λοιπόν, αν θέλετε, σας τους έφερε στη ζωή ή προσέξτε, μπορεί να συνέβαινε στην οικογένειά σας, στο πατρογονικό κάρμα, έτσι λέγεται, στην αστρολογία έτσι λέγεται. Το κληρονομήσατε κι εσείς ίσως, δηλαδή τον παππού μου τον κοροϊδέψαν, τον πήραν την εταιρεία ή τη δουλειά ή τον αυτό, ή τη γιαγιά μου ή τους προπαππούδες μου αυτό. Και έχει μαζευτεί και πάρα πολύ κάρμα, φίλες και φίλοι, από την εποχή τότε της μικρασιατικής καταστροφής. Γιατί αυτό πέρασε σε γενναίες και γενναίες και δεν έχει θεραπευτεί. Γιατί? Για να θεραπευτεί πλήρως χρειάζεται 7 γενναίες. Αλλά από την άλλη έχετε προστασία. Προστασία από τους προγόνους σας για κάποιο λόγο, κάποια θεραπεία έχει γίνει. Τώρα αυτό είναι προσευχή, ήταν θρήσκη, ήταν αυτό. Έχει γίνει μια θεραπεία, εν πάση περιπτώσει, σε ένα επίπεδο. Και ό,τι κάνετε βέβαια εσείς. Αλλά έχετε πολύ μεγάλη προστασία. Λέων που έχει θέληση, δηλαδή δεν μασάω. Δίας εδώ και τροχός της τύχης που έρχεται να βοηθήσει. Και αυτή εδώ πέρα η κάρτα που σας τα φέρνει η ζωή, δεν σας τα φέρνει να σας τιμωρήσει, σας τα φέρνει γιατί έτσι είναι προγραμματισμένο να γίνεται. Matrix, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, το Matrix που λένε και τα λοιπά. Και η ζωή σας κάνει δυνατούς. Είτε άντρας είτε γυναίκα, έχει βγει εδώ πέρα ένας Λέων, εδώ έχει βγει ένας Λέων, έχουν πιάσει τα δύο άκρα. Διαγώνια δηλαδή. Το διαγώνιο κομμάτι. Που είναι σημαντικό γιατί ενώνει, αν θέλετε, το πάνω με το κάτω. Το πνευματικό με το υλικό. Και εδώ είναι η δύναμη που αποκτάτε εσείς σε αυτή τη ζωή. Μέσα από τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες και τους ανθρώπους που θα σας βάλουν εμπόδια. Εδώ έχουν βγει δύο πολύ δυνατές κάρτες οι οποίες συνδυάζονται μεταξύ τους, έτσι. Το επόμενο είναι, να την πάλι, η γραμμή της θλίψης εδώ. Ελάτε εδώ να δείτε πώς βγαίνουν όλα. Η ίχθυς είναι το ζώδιο της θλίψης. Σε ένα επίπεδο, έτσι. Έχει και άλλο φυσικά, εννοείται πολύ θετικά κτλ. Είναι το ζώδιο της θολούρας, της θλίψης, της στεναχώριας, του δεν βλέπω καθαρά την πραγματικότητα. Έχω φτιάξει μια άλλη πραγματικότητα ενώ συμβαίνουν ίσως άλλα πράγματα. Εδώ είναι μια κάρτα στεναχώριας. Έχασα πράγματα στη ζωή μου, απόλυσα πράγματα. Εδώ είναι, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να τα ξαναχτίσω, αλλά τα καταφέρνω. Και εδώ είναι η πληγωμένη καρδιά. Τρία ξυφών. Η πληγωμένη καρδιά. Το καρφωμένο εδώ τριαντάφυλλο. Το οποίο μαραίνεται, υπάρχει βροχερή εδώ πέρα κατάσταση. Δεν ξέρω αν όλοι κάποιες από εσάς ήσασταν, μαθαίνατε. Για δείτε το αυτό λιγάκι, μου έρχεται φλασιά, απλά το λέω. Μπορεί να ισχύει για κάποιους, δεν σημαίνει ότι ισχύει για όλους, μπορεί να ισχύει για κάποιους. Μαθαίνετε κάποια άσχημα νέα κάτω από βροχή, κάτω από άσχημο καιρό ίσως. Ό,τι και να ήταν αυτό. Σελήνη, και αυτή σας επηρεάζει πάρα πολύ, αλλά όμως το τρία ξυφών είναι από τα πιο δύσκολα χαρτιά στα παρό που δείχνει τη θλίψη και τη στεναχώρια. Και έχει πέσει εδώ μια κολόνα της στεναχώριας. Εδώ είναι δύναμη, στεναχώρια, αλλαγή. Αυτή είναι η ζωή σας. Έτσι είναι, αλλαγή. Και βεβαίως, προσέξτε να δείτε πώς έρχεται να κολλήσει εδώ πέρα αυτό εδώ, που είναι η δικαιοσύνη. Η ζωή σας δίνει ένα σημαντικό μάθημα. Δικαιοσύνη. Όλα είναι καρμικά γεγονότα και όλοι οι άνθρωποι αργά ή γρήγορα, ανάλογα με το πότε, θα μου πείτε, μα κάποιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, τιμωρούνται μετά από 10 χρόνια. Τι θα το κάνω εγώ? Είναι τότε έπρεπε να γίνει. Και τιμωρούνται και σε επίπεδο γήινο, δηλαδή με δικαστήρια και τα λοιπά, φυλακές, δεν ξέρω τι, και σε επίπεδο πνευματικό. Απλά δεν το καταλαβαίνουν. Απλά στη σημερινή εποχή λίγο το έχουμε απολέσει αυτή λίγο την πνευματικότητα και αν θέλετε ή το ενεργειακό κομμάτι και νομίζουν ότι όλα είναι μόνο σε ένα γήινο επίπεδο. Όχι, όλα υλοποιούνται και σε ένα άλλο πιο ιδιαίτερο επίπεδο. Αναλύω και έρχεται η δικαιοσύνη. Αναλύω τις καταστάσεις και έρχεται η δικαιοσύνη και δικαιώνομαι. Και προστατεύουν. Εδώ η δικαιοσύνη έχει να κάνει τώρα να μας πει επίσης ότι δείτε μια πολύ όμορφη έτσι εικόνα όπως είναι εδώ, ότι όλα θα ζυγιστούν όπως πρέπει, όταν πρέπει, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου.
και κυρίως του πνευματικού νόμου εδώ. Τα αφήνω λίγα δευτερόλεπτα. Απίστευτα μηνύματα, πολύ καλά, πολύ έτσι ιδιαίτερα, και πάμε τώρα και στην τρίτη επιλογή. Ωραία. Τρίτη επιλογή, μισό λεπτό για να χαθούμε, είναι το τυρκουάζ μας. Το τυρκουάζ. Το αφήνω εδώ το τυρκουάζ και ξεκινάμε λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι συμβολισμοί μας. Και έχει ένα σταύρος. Είναι η ασφάλεια. Για εσάς λοιπόν πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή σας είναι η ασφάλεια σε οποιοδήποτε επίπεδο. Συναισθηματική, υλική, ψυχική, ψυχολογική, νοητική. Είναι η ασφάλεια. Και το έχω. Δηλαδή ότι, α, οκ, okay, έχω ρε παιδί μου φίλους, ας πούμε. Α, οκ, okay, έχω έναν άνθρωπο να μιλήσω. Α, οκ, okay, έχω σπίτι να είμαι από κάτω. Ωραία. Το επόμενο κλειδί είναι ένας εγώκερος. Μαθαίνω να χρησιμοποιώ κάποιες ενέργειες σε αυτή τη ζωή, γιατί ο εγώκερος είναι και μύστης. Λοιπόν, όλα τα ζώδια είναι πνευματικά με τον τρόπο τους, αλλά ο εγώκερος όμως είναι και ένας μύστης, και επίσης εδώ μου έρχεται απλά εμένα να σας το πω, πρέπει να σας το πω, γιατί είναι και το τρικουάζ εδώ, γιατί πώς γίνεται η όλη σύνδεση. Ο εγώκερος μπορεί να γίνει μαύρος μάγος. Επαναλαμβάνω, ή μαύρη μάγισσα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη ευθύνη. Όταν χρησιμοποιούν ενέργειες, δηλαδή οι άνθρωποι που μπαίνουν στο κομμάτι της ενέργειας, θεραπείες, πράγματα, ξόρκια, επικλήσεις, υπάρχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Και δεν μπορούν, τουλάχιστον αυτά λέει η αστρολογία, έτσι, δεν τα λέω εγώ από το κεφάλι μου, δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν εάν πρώτα δεν έχουν περάσει μέσα από κάποια εκπαίδευση, ας το πούμε, να ενισχυθεί, ας το πω έτσι, στο νευρικό σύστημα. Γιατί αλλιώς καίγεται. Δεν θα πω κάτι περισσότερο εδώ για να μην σας μπερδέψω. Αυτό που υπάρχει όμως είναι αυτή η σύνδεση εδώ. Το τυρκουάζ σαν χρώμα, αλλά και αυτός ο κρύσταλλος, συνδέεται με το τρίτο μάτι που λέμε. Το έκτο ενεργειακό κέντρο. Το τρίτο μάτι είναι η έδρα της αντίληψης, πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τα πράγματα, αλλά και το τρίτο μάτι είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί στη ζωή και μας ανοίγει δρόμους. Δηλαδή θα πάω εκεί, ας πούμε, ναι, θα χτυπήσω, θα επιλέξω αυτή την πόρτα και όχι αυτή την πόρτα. Όπως εσείς επιλέξατε αυτό το κρύσταλλο και όχι τους υπόλοιπους κρυστάλλους, είναι γιατί σας οδήγησε το δικό σας, να το πω έτσι, τρίτο μάτι. Και τους υπόλοιπους, αλλά και οι υπόλοιποι που επιλέξατε τα προηγούμενα, κάτι άλλο σας οδήγησε, έτσι. Αλλά κυρίως εσάς είναι το τρίτο μάτι. Προσοχή λοιπόν πώς χρησιμοποιείτε τις ενέργειες, γιατί σημαίνει εδώ, σημαίνει I use, που σημαίνει ότι χρησιμοποιώ, και μου έρχεται εμένα να σας πω για τις ενέργειες, δηλαδή γενικότερα. Μπορεί να ξεματιάζετε, μπορεί να ασχολείστε με ταρό, μπορεί να ασχολείστε με αστρολογία. Υπάρχει ευθύνη, τη λέμε στους ανθρώπους. Γιατί, θα μου πείτε, μπορεί και τι θα γίνει. Δεν θα σας πω. Λοιπόν, στο επόμενο. Βεβαίως, κρατάμε ισορροπίες. Ζυγός εδώ. Και ελάτε τώρα να σας πω και κάτι άλλο αστρολογικά. Στην αστρολογία λοιπόν υπάρχουν κάποιες πύλες. Έτσι λέγονται. Πύλες ή ενεργειακές πύλες. Σε κάποιες μοίρες του Σκορπιού. Συγγνώμη, του Σκορπιού λέω. Και του Σκορπιού βέβαια. Ναι, μου ήρθε του Σκορπιού γιατί. Εντάξει. Αλλά κάποιες μοίρες από τη 15η μοίρα μέχρι τη 15η μοίρα, μέχρι ζυγού, μέχρι 15η μοίρα του Σκορπιού. Είναι δύσκολες μοίρες. Δεν σας μπερδέψω. Είναι μοίρες μαύρες. Αυτοί που ασχολούνται με αστρολογία γνωρίζουν. Και η 19η μοίρα εδώ του ζυγού είναι μια από τις δύσκολες καταστάσεις και αυτό σημαίνει πρέπει να ζυγίσω και να φέρω σε ισορροπία κάποια πράγματα. Η ζωή λοιπόν σας μαθαίνει πολύ σημαντικά μαθήματα σε εσάς εδώ στο τρίτο. Και στα υπόλοιπα βέβαια. Χρησιμοποιώ την ενέργειά μου με σωστό τρόπο, όποια και να είναι αυτή, με ό,τι ασχολείστε, αλλά και εξισορροπώ τις σχέσεις με τους ανθρώπους σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είτε είναι επαγγελματικό, είτε είναι ερωτικό, είτε είναι οτιδήποτε. Σας λέω πολλά πράγματα τώρα, πολλές πληροφορίες. Μπορεί να, εντάξει, μου έρχεται διαστητικά, πρέπει να τα πω αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. 15 άκτινο. Εδώ είναι η επιτυχία, η κληρονομιά,
το οικονομικό κομμάτι, η σταθερότητα που θέλετε εσείς στη ζωή σας. Αυτό είναι πολύ καλό. Βεβαίως, σημαίνει και εργασία εδώ. Εργασία, βέβαια, σημαίνει και καλό όνομα. Προσέξτε τώρα εδώ. Πώς μου έρχονται όλα και πώς δένουμε. Η γιαγιά μου ήταν Σμυρνιά. Και, όχι η δικιά μου, εντάξει. Μάλλον και η δικιά μου, μάλλον από ό,τι ξέρω από την πλευρά του πατέρα μου, μάλλον ήταν από τη Σμύρνη, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εδώ όμως αυτό το οποίο λέει είναι ενέργειες. Ίσως έχετε μάθει μία τέχνη. Σμυρνέικη τέχνη, σμυρνέικο ρήξο κτλ. Μια χαρά. Είναι μια κληρονομία. Είναι μια κληρονομία. Αλλά θέλει προσοχή πώς χρησιμοποιούμε τα ταλέντα μας. Αυτό και σταματάω εδώ. Το επόμενο, ναι, γιατί. Γιατί θέλει δύναμη, φίλες και φίλοι. Λέω εδώ. Εδώ η ζωή, λοιπόν, γιατί μιλάμε για τη ζωή, είναι να σας μάθει, να σας διδάξει, να σας προετοιμάσει για τη δύναμή σας, την εσωτερική σας δύναμη. Και γίνεστε εδώ ένα πρόσωπο κεντρικό, γιατί ο Λέων σημαίνει παίρνω δύναμη για να προχωρήσω. Η δύναμή σας εδώ είναι όλο το θέμα. Και βεβαίως δεν είναι δύναμη ένας άνθρωπος να μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Δεν είναι δύναμη μέσα από τα ταρό να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Δεν είναι δύναμη της πληροφορίας. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεται ο καθένας, φίλες και φίλοι. Εκεί είναι το θέμα. Και το θέμα επίσης είναι και ένας βασιλιάς κυπέλων εδώ. Αρσενική ενέργεια, όμως ο βασιλιάς κυπέλων είναι ιδιαίτερος. Πολύ ιδιαίτερος. Μπορεί και επικοινωνεί με το βασίλειο του Ποσειδώνα αυτός ο βασιλιάς. Αυτός ο βασιλιάς μπορεί να γίνει εξαιρετικός, μπορεί να γίνει εξαιρετικός πατέρας, μπορεί να γίνει εξαιρετικός άνθρωπος, με ευαίσθητος, με απίστευτη διέστηση, μπορεί όμως να γίνει και, μπορεί να γίνει και απατεώνας μεγάλος. Μπορεί επίσης να γίνει μέθυσος, να μεθάει, να πίνει πολύ. Μπορεί να γίνει εντελώς ανεύθυνος, να μην θέλει καμία ευθύνη. Απλά τα βάζω γιατί εδώ σημαίνει ισορροπία. Άρα αυτό εδώ πρέπει να εξισορροπήσει με κάποιο τρόπο. Για να δούμε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Το επόμενο είναι ένας ακόλουθος ξυφών. Ο ακόλουθος ξυφών σημαίνει μαθαίνω νέα πράγματα. Ο ακόλουθος ξυφών, ναι, μόλις τώρα έχει βγει στη ζωή, να το πούμε έτσι. Ίσως είναι και οι πρώτες σας, εδώ, επειδή είναι και λίγο παρελθόν αυτή η κολόνα, είναι τα πρώτα σας βήματα στη ζωή, να μάθετε, να κάνετε, μέχρι ίσως τα 24 περίπου, εκεί. 24, 25, 26, εκεί θα λέω. Όπου ο άνθρωπος ακόμα μαθαίνει. Δεν έχει βγει, δηλαδή άσχετα αν ψηφίζουμε στα 18, αυτό είναι νομοθετικό. Ουσιαστικά όμως, σωματικά, πνευματικά, διανοητικά, ενεργειακά αν θέλετε, εδώ μαθαίνουμε ακόμα για τη ζωή, γι' αυτό είναι ξυφών. Το ξυφών σημαίνει αέρα, σημαίνει λόγια, σημαίνει μαθαίνουμε ακόμα. Και βεβαίως, έχει να κάνει ότι έχουμε τη δύναμη, νομίζουμε ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε πολλά πράγματα. Όντως υπάρχει αυτή η δύναμη. Για κάποιο λόγο ίσως εδώ έχει χαθεί. Για να δούμε. Έχει χαθεί ή όχι. Δεν έχει χαθεί, φίλες και φίλοι. Όχι. Μιλάμε για δύναμη εδώ. Εδώ έχει βγει ένα οχτάρι, εδώ έχει βγει ένα άλλο οχτάρι. Μπαστούνι. Είναι η κατάκτηση. Είναι η κατάκτηση της ενέργειας, η κατάκτηση της αντίληψης, πώς λειτουργούν τα πράγματα ή αν θέλετε της εσωτερικής σας δύναμης, να μην σας τα πολύ μπερδεύω, η εσωτερική σας δύναμη. Εδώ γίνεστε ισχυροί, ισχυρές. Η ζωή λοιπόν σας πηγαίνει να σας κάνει δυνατούς. Σας ρίχνει διάφορα πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις, φαινόμενα, ενεργειακά φαινόμενα, δυσκολίες, μυστικιστικές καταστάσεις για να γίνετε δυνατοί και δυνατές. Για κάποιο λόγο, έτσι. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Και αυτός ο λόγος δεν θα μπορούσε να είναι μια πανέμορφη εικόνα που είναι το αστέρι. Εδώ έχουμε υδροχό. Ο υδροχός σημαίνει τελικά, μέσα από όλα αυτά εδώ, θέλει πολύ δύναμη προκειμένου να μοιράσω γνώσεις και προκειμένου να καταλάβω και να αντιληφθώ τι σημαίνει τελικά στη ζωή. Πηξίδα, εδώ σημαίνει και πηξίδα. Εδώ σημαίνει έχω ένα σημείο αναφοράς, ξέρω τι μου γίνεται. Η ζωή λοιπόν σας τα περνάει όλα αυτά τα μηνύματα για να μάθετε εσείς να ξέρετε τι σας γίνεται. Τι συμβαίνει στη ζωή και να λέτε έγινε αυτό, ναι, γι' αυτό το λόγο έγινε. Είναι όμως μια κάρτα προστασίας, ευχής, τύχης.
Πολύ καλό. Το επόμενο είναι επίσης εδώ. Στα νεανικά σας χρόνια μπορεί να περάσετε μέσα από διάφορες περίεργες δυσκολίες, σκαμπανεβάσματα στα οικονομικά. Ίσως δεν αντιλαμβανόσασταν την πνευματικότητα που υπήρχε και να την πολεμάγατε την πνευματικότητα. Ή τα χαρίσματα που είχατε ή έχετε, και έχετε ακόμα τα χαρίσματά σας, λίγο, πολύ λίγο, ίσως τα αμφισβητείτε να λέτε όμπο, μην το κάνετε αυτό. Η ζωή για να σας κάνει δυνατούς θα σας περάσει μέσα από διάφορες καταστάσεις. Εδώ σημαίνει και πνευματική φτώχεια. Προσέξτε το αυτό. Και εδώ έχουμε έναν άλλο ακόλουθο, εδώ έχουμε μια μεταμόρφωση. Εδώ από ένα άγουρο, από μια άγουρη κάρτα, που σημαίνει ψάχνω, με κάνω, δεν ξέρω, δεν έχω κατασταλάξει, έχω λίγο αιχμηρό λόγο, δεν πιστεύω στο Θεό, να το πω έτσι, δεν πιστεύω εκείνο, δεν πιστεύω τ' άλλο, δεν υπάρχει. Είναι μια εσωτερική επανάσταση. Και σαν νέοι που ήμασταν όλοι, είχαμε όλοι μας μια έπαρση, ας το πω, μια δυναμική. Εδώ όμως αλλάζει, εδώ γιώνονται οι ενέργειες. Εδώ ακόλουθος αυτός, εσείς δηλαδή, έχετε σκοπό στη ζωή. Όποιος είναι ο σκοπός, έχετε ρεαλιστικούς σκοπούς που μπορούν να γίνουν πραγματικοί. Περνάτε μέσα από μια όμορφη πύλη, από τη φροντίδα, υγεία, προστασία, όμορφια, νέα πράγματα. Εδώ σηματοδοτεί και το νέο, το καινούριο κομμάτι. Θέλει δύναμη για να κάνω το καινούριο κομμάτι, να πορευθώ στο μέλλον και να πάω να βρω την τύχη μου. Εκεί σας πηγαίνει η ζωή. Και ένα άλλο, κοιτάξτε να δείτε, κλείνουμε λοιπόν εδώ με πεντάκτηνα που είναι και ζώδια της γης, με το τρία πεντάκτηνα. Τρία πεντάκτηνα, τις πιο όμορφες κάρτες, σημαίνει ότι γίνεστε ένας άνθρωπος άξιος, είτε άντρας είτε γυναίκα. Είναι η τριπλότητα εδώ, αν δείτε υπάρχει ένα τρίγωνο, σαν ένα τρίγωνο δηλαδή που κάνει, σαν το τριγωνάκι εδώ που έχουμε ρίξει. Η ζωή λοιπόν σας τα κάνει όλα αυτά, σας προετοιμάζει για να γίνετε άξιοι, να βρείτε την τύχη σας και να γίνετε άξιοι άνθρωποι. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα, έτσι. Και εννοείται βοηθά, εδώ σημαίνει βοηθά και τους άλλους ανθρώπους. Εδώ σημαίνει εξειδικεύομαι, μαθαίνω τέτοια πράγματα, αποκτώ γνώσεις, αλλά και τέχνη, και γνώσεις, και ικανότητες, τις οποίες βοηθάω και όλους τους άλλους ανθρώπους. Να το πως έρχεται να δέσει όλο αυτό. Ωραία. Θα έλεγα λοιπόν και εδώ το διαγώνιο που είναι ασφάλεια, Ταύρος, που και εδώ συνδέεται με τα πεντάκτηνα, και άξιος, αξιοσύνη. Για να τα φέρω αυτά τα δύο να τα δείτε. Τη δύναμή σας, να τη δύναμή σας. Εκεί σας πηγαίνει η ζωή. Τύχη, προστασία, και εδώ σημαίνει δύναμη, μοιράζομαι, βοηθάω ανθρώπους, μοιράζομαι γνώση με ανθρώπους, το ίδιο σημαίνει και εδώ. Ωραία φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα στο επόμενο. Και τελευταίο, το οποίο είναι και αυτό το οποίο έχω επιλέξει και εγώ. Είναι, έλα εδώ, είναι το πορτοκαλί. Το βάζω λοιπόν εδώ και αρχίζουμε τώρα να κάνουμε την ανάλυση μας, να δούμε τους συμβολισμούς. Εδώ είναι ένας κρυός. Ο κρυός συνδέεται με τον εαυτό μας, με εμάς δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Αγαπάω τον εαυτό μου. Νιώθω άξιος, νιώθω καλά με τον εαυτό μου, όπως και να είναι. Νιώθω σιγουριά. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, μπορεί να τον δεις και να πεις: εντάξει, δεν είναι κούκλος. Έχει όμως ένα μαγνητισμό. Έχει μια γοητεία. Έχει μια αυτοπεποίθηση. Έχει μια δύναμη. Αυτό ακριβώς. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Εδώ, στην μηδενική μοίρα. Εντάξει, να σας το πω έτσι σαν πληροφορία. Στη μηδενική μοίρα του κρυού γεννήθηκε η ανθρωπότητα. Είναι η μοίρα, που ξεκινά το κάρμα της ανθρωπότητας. Και λέει: εγώ είμαι δηλαδή ο εαυτός μας. Γιατί από κάπου ξεκίνησε η ανθρωπότητα. Λοιπόν, μιλάμε για ανθρωπότητα, έτσι, μιλάμε για ανθρώπινο είδος. Το επόμενο είναι ένας τοξότης, που σημαίνει βλέπω. Έχω τη δυνατότητα να βλέπω μέσα σε διαφορετικά επίπεδα και πέπλα. Πέπλα, ναι. Το πέπλο το εννοώ από την άποψη επίπεδα, διαφορετικές καταστάσεις, μπορώ και βλέπω και καταλαβαίνω και τα νοήματα που βλέπω τριγύρω μου. Ανθρώπους, τι θέλουν να πούνε, δεν μιλάνε αλλά τους καταλαβαίνω τι θέλουν να πούνε, δηλαδή η ψυχολογία κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι πολύ καλό. Ωραία λοιπόν, ας το βάλουμε εδώ για να μην φεγγίζει.
Το επόμενο ο συμβολισμός, είπαμε, είναι ζώδιο, οροσκόπος, άνθρωποι που είναι κοντά σας σε αυτά τα ζώδια, ή αν δεν υπάρχει, είναι ο συμβολισμός. Και το επόμενο είναι η δίδυμη. Σημαίνει σκέφτομαι. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Γρήγορη σκέψη, εσείς έχετε, δηλαδή εσείς που επιλέξατε το τέταρτο ντεκ, χαρακτηρίζεστε για την πολύ γρήγορη σκέψη σας. Για την εφράδειά σας, για το λόγο σας, για την επικοινωνία σας με τους ανθρώπους, και δεν είναι τυχαίο που υπάρχει από πίσω εδώ το ζώδιο των διδύμων, που έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Εξισορρόπηση συνειδητού με υποσυνείδητο. Αυτό το βαθύτερο νόημα των διδύμων. Οι δίδυμοι δεν είναι αυτά που λένε δύο πρόσωπα αυτά, διπροπρόσωποι, όχι, αυτά είναι, δεν ισχύουν. Εδώ σημαίνει εξισορρόπηση συνειδητού υποσυνείδητου, σημαίνει είναι σε ισορροπία και οι λειτουργίες του εγκεφάλου είναι τόσο γρήγορες, που πραγματικά οι άλλοι μπορεί και να μην καταλαβαίνουν και τη σκέψη μου καμιά φορά. Δεν το λέω για μένα, το λέω γενικά, έτσι. Ωραία λοιπόν. Και βέβαια, σωστή επικοινωνία η δίδυμη. Αυτό σημαίνει κιόλας. Μάλιστα, σχέδια. Το 3 λοιπόν, το 3 μπαστούνι εδώ. Ζώδια φωτιάς, πολλά σχέδια για το μέλλον, από τις καλές κάρτες, πολλές δυνατότητες, πολλά πράγματα. Η ζωή λοιπόν για εσάς, ναι, έχετε πληγωθεί από το παρελθόν, έχετε όμως μια απίστευτη δυνατότητα. Η ζωή σας όπλησε με τη δύναμη να τα αφήνετε πίσω στο παρελθόν. Να μην δίνετε, όχι να μην δίνετε σημασία, να το αφήνετε αυτή η ενέργεια να ξεφτύσει και ξεφτίζει τόσο πολύ που δεν πονάει πια. Και όχι μόνο αυτό, κάνετε και καινούργια σχέδια. Το 3 μπαστούνι είναι από τις κάρτες, οι οποίες είναι χαρμολύπη, να το πω έτσι. Δηλαδή και χαρά και λύπη μαζί. Είναι καλή κάρτα βεβαίως, εννοείται, αλλά σημαίνει αφήνω το παρελθόν και κάνω σχέδια για το μέλλον. Και αυτή εδώ πέρα κάνει σχέδια για το μέλλον. Η ζωή λοιπόν σας προετοιμάζει για το μέλλον. Σας προετοίμαζε από μικρή ηλικία να το μάθετε αυτό το πράγμα. Και υπάρχει δικαιοσύνη εδώ. Ω, μάλιστα. Η δικαιοσύνη, ζώδιο ζυγός εδώ πέρα, κλασικό, σημαίνει κρατάω τις ισορροπίες, κρατάω, καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το κάρμα, γιατί είναι μια καθαρά καρμική κάρτα, ισχυρή καρμική κάρτα. Και εδώ έχει να μας πει ότι έχει υπόψη σου ό,τι και αν συμβεί, ακόμα και αν σε αδικήσουν, ό,τι και να γίνει, αλλά και εσύ αν κάνεις κάτι, θα έρθει πολύ γρήγορα η εκπλήρωση της δικαιοσύνης και του κάρμα. Και δεν είναι τυχαίο που έχει πέσει σε έναν τοξότη εδώ, που σημαίνει βλέπω τελικά τι γίνεται και αποδίδω δικαιοσύνη, καταλαβαίνω. Η ζωή θέλει να σας πει ότι βλέπω. Και βέβαια αυτό είναι και, αν θέλετε, και η ικανότητά σας να βλέπετε μέσα από διάφορα επίπεδα πέπλα, θολούρα σας το πούμε, και δυσκολιών, τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτό είναι ένα προσόν δηλαδή. Το άλλο είναι το 4 ξυφών. Χάνεται ενέργεια. Για κάποιους λόγους, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, και έχει πέσει και κάτω από τους διδύμους εδώ, χάνεται ενέργεια. Ίσως λόγω σκέψης, ίσως λόγω επικοινωνίας, ίσως μιλάτε πολύ με ανθρώπους, ίσως έχετε και επικοινωνία πολύ με ανθρώπους, είστε σε επάγγελμα, είστε σε σύντροφο που πρέπει να του μιλήσετε, να του μιλήσετε, να ξαναμιλήσετε για να τα καταλάβει. Μπορεί να είναι και αυτό. Χάνεται όμως ενέργεια. Το 4 ξυφών δεν είναι κακή κάρτα, σημαίνει όμως απομόνωση για θεραπεία. Θα χρειαστεί στη ζωή σας κάπου κάποιες ώρες, ναι, να μένετε μόνος ή μόνη, να γεμίσετε λίγο τις μπαταρίες. Θα ακούσετε μουσική, θα κάνετε μια θεραπεία, θα ζωγραφίσετε, θα διαβάσετε, θα τρέξετε, θα κάτι όμως το οποίο λίγο να σας αποτραβήξει από το θόρυβο, αν θέλετε, των άλλων ανθρώπων ή της πόλης ή του χώρου που βρίσκεται κτλ. Γίνεται. Και μετά εννοείται, αφού γέμισε τις μπαταρίες, ξανά πάλι είστε με δύναμη εκεί. Η επόμενη κάρτα λοιπόν είναι μια συγκλονιστική κάρτα και είναι η σελήνη. Επηρεάζεστε πολύ από τη σελήνη. Η σελήνη σας έχει δώσει ένα χάρισμα, το χάρισμα της ψυχικής διαίσθησης. Ξέρετε πολύ καλά πού θα πάτε και πώς θα πορευτείτε. Το μόνο που χρειάζεται να προσέξετε εδώ πολύ είναι και εδώ τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Εδώ θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει ένας δράκος, εδώ ουρλιάζουν, ξέρω εγώ, στη σελήνη, εδώ έχει βλάστηση, εδώ έχει ξεραθεί. Τι συμβαίνει τελικά? Είναι και το ονειρικό κομμάτι. Εδώ υπάρχει και το εξής. Η ζωή σας έχει φωδιάσει με ένα ταλέντο, με μια μεγάλη ικανότητα. Όνειρα. Μπορείτε και επικοινωνείτε εύκολα μέσα από τα όνειρα.
ή ακόμα και μέσα από το διαλογισμό. Μπορεί να πέσετε εύκολα σε μεγάλη, όχι έκσταση, σε μεγάλη σεάνς, να σου το πούμε, σε μεγάλη νιρβάνα, σεάνς καλύτερα θα έλεγα, δηλαδή σε μια κατάσταση μεταξύ ξύπνιου, δηλαδή δεν χάνεστε, ξύπνιου και κοιμητού, να το πω έτσι, επιτρέψτε με αυτή την έκφραση, αλλά καταλαβαίνετε όμως, παίρνετε μηνύματα από άλλες διαστάσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο προσόνιμο, φίλες και φίλοι. Ψυχικό είναι, ένα ψυχικό ερέθισμα, ένα ψυχικό ταλέντο και εννοείται ότι εδώ σας έχουν πολεμήσει πάρα μα πάρα πολλές φορές. Έχετε δώσει μάχες στη ζωή απίστευτες. Έχετε χάσει, αλλά στο τέλος νικάτε. Γιατί? Γιατί έχετε το αισθητήριο εκείνο το οποίο ξέρετε πολύ καλά τι θα κάνετε για τα επόμενά σας βήματα. Σας προστατεύει εδώ η δικαιοσύνη, έχετε εδώ πέρα το ψυχικό αισθητήριο, το οποίο λέτε, οκ, θα δώσω τις μάχες μου, οι οποίες πολλές φορές αυτές οι μάχες δεν ανάγκη να είναι με σπαθιά, δηλαδή μόνο με λόγια ή δεν ξέρω τι, μπορεί να είναι, ξέρετε, και αυτή η, πώς να σας το πω, η κρυμμένη διπλωματία που έχουν κάποιοι άνθρωποι και σας παγιδεύουν με τον δικό τους τρόπο. Σας χειραγωγούν ή νομίζουν ότι σας χειραγωγούν, γιατί τα έχετε καταλάβει όλα εσείς. Απλά επιλέγετε αν θα ασχοληθείτε ή όχι και φεύγετε και γι' αυτό απομονώνεστε για να πάρετε ενέργεια, γιατί όλα αυτά τα πράγματα σας τρώνε πολύ ενέργεια. Δεν την πατάτε όμως την μπανανόφλουδα που λένε εδώ. Και πού να την πατήσετε? Υπό της μπαστούνι, φωτιά. Δεν μασάτε. Ο υπότης αυτός εδώ είναι δυνατός. Έχει πολλή ενέργεια. Ανασταίνεται, γιατί ένας κύκλος εδώ. Κοιτάξτε να το παρατηρήσετε. Είναι σαν ένας κύκλος εδώ να γίνεται. Δηλαδή, εδώ κοιτάζει μέλλον, κεντρικό πρόσωπο, ξεκουράζεται, ανασταίνεται, πηγαίνει, πολεμάει. Πολεμάει αυτός εδώ. Κοιτάξτε να δείτε πώς γίνεται. Πώς τα ταρό μιλάνε μέσα από ιδιαίτερους συμβολισμούς. Αυτός εδώ αναγεννιέται τις τάχτες του, πηγαίνει, πολεμάει, κάνει τη μάχη του. Δεν τον ενδιαφέρει να νικήσει ή όχι. Δεν θα κάτσει να μείνει εκεί. Γι' αυτό δεν υπάρχει νίκη ή ήττα. Υπάρχει προσπάθεια, υπάρχει ενέργεια. Σημαίνει ότι και να γίνει, δεν θα χάσω την ενέργειά μου. Και θα μου έρθουν και οι πληροφορίες όταν πρέπει για το αν είμαι στο σωστό δρόμο ή όχι. Συγκλονιστικό θα έλεγα. Για να πάμε λοιπόν και στις επόμενες κάρτες μας να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Έξι κυπέλων. Το έξι κυπέλων σημαίνει καρμικές σχέσεις. Ξεκάθαρα. Όλες οι σχέσεις που έχετε κάνει σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμα και αν δεν είστε μαζί, είστε τσακωμένοι, δεν ξέρω τι, ή αν είστε στα μαχαίρια, ή αν τα πάτε καλά ή δεν τα πάτε καλά, γιατί οι καρμικές σχέσεις δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολες. Οι αδελφές ψυχές δεν σημαίνει ότι είναι εύκολες. Οι δίδυμες φλόγες δεν σημαίνει ότι είναι εύκολες σχέσεις. Ίσα κάθε άλλο. Και εδώ, επειδή δείχνει μια καρμικότητα και βγαίνουν και εδώ πέρα αδελφές ψυχές και ίσως και δίδυμες φλόγες κατά κάποιο τρόπο και από το παρελθόν, παλιές γνωριμίες. Κυρίως οι σχέσεις οι δικές σας, οι πιο έτσι, οι ερωτικές σας το πούμε, είναι κυρίως καρμικές σχέσεις. Εντάξει, το αφήνουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι κακό, καλό είναι, απλά είναι καλό τώρα που το γνωρίζετε. Άρα η ζωή σας μαθαίνει για τα σχέδια, για τη δικαιοσύνη, ενέργεια, πολεμάω στη ζωή μου, θα πολεμήσω ό,τι και αν κάνω, όσοι και αν πάνε να με πολεμήσουν, θα τους πολεμήσω, τελείωσε. Βρε δεν πανάσαι πιο δυνατός, βρε πανάσαι πιο δυνατή, βρε πανανομίζει. Εγώ θα πολεμήσω με τα δικά μου μέσα, αυτά που νομίζω εγώ ότι είναι σωστά. Θα δικαιωθώ, θα μου έρθει πληροφορία, γιατί έχω ψυχικές δυνάμεις, έχετε, να μην το λέω καλύτερα, έχετε ψυχικές δυνάμεις, ξέρετε τι σας γίνει το δρόμο σας, αλλά είναι όλα καρμικές σχέσεις, ακόμα και αυτοί που σας πολεμάνε. Χαρά. Ω, καρτάρα αυτή εδώ πέρα. Τέσσερα μπαστούνι. Ξέρετε τι θα κάνετε και πώς θα περάσετε καλά στη ζωή σας. Εδώ σημαίνει και γάμος, εδώ σημαίνει και οικογένεια, εδώ σημαίνει και σπιτικό, εδώ σημαίνει προστασία, έτσι. Κοιτάξτε την προστασία εδώ που πέφτει ακριβώς εδώ. Δείτε εδώ πώς γίνεται η όλη ιστορία. Αυτή η κολόνα λέει, βλέπω τι γίνεται, ξέρω ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη αργά ή γρήγορα και την έχω μαζί μου τη δικαιοσύνη. Εδώ είναι και ο ζώδιος ζυγός. Σημαίνει μπορεί και κάποιοι ζυγοί να σας βοηθάνε, έτσι. Εδώ είναι το πέντε ξυφών, το οποίο σημαίνει σας πολεμάνε μέσα στη σκοτεινιά και έρχονται να σας κάνουν.
Ναι. Αλλά δεν μασάτε, γιατί εσείς θα βρείτε την ευτυχία σας και έχετε και προστασία. Από τη σκοτεινιά, αυτό εδώ, να τη μεταμόρφωση. Η ζωή λοιπόν σας μαθαίνει και σας λέει ότι τίποτα, μα τίποτα, δεν μπορεί να σας ταράξει το μέσα σας, την ευτυχία σας. Την ευτυχία θα τη βρείτε και θα τη χτίσετε. Μέσα από οικογένεια, μέσα από εργασία, μέσα από συνεργασίες, ό,τι και να είναι αυτό για τον καθένα. Και εδώ υπάρχει και μια άλλη όμορφη κάρτα, η οποία είναι και εδώ το 8, το 8 μπαστούνι, που σημαίνει στοχεύω ψηλά. Το ξώτης λοιπόν εδώ. Στοχεύω ψηλά, στοχεύω στους στόχους μου, έχω στόχους, θα βάλω, θα τους πετύχω, βρε δεν πάνε, λέτε εσείς, εγώ θα πολεμήσω και θα τους πετύχω. Τι σας μαθαίνει λοιπόν η ζωή της, γιατί σας προετοιμάζει? Σας προετοιμάζει για ένα ποικιλόμορφο ταξίδι, όπου θα συναντήσετε πολλά εμπόδια και δυσκολίες και σκοτεινά μονοπάτια στη ζωή σας. Υπάρχει καρμικότητα, υπάρχουν άνθρωποι, είναι εκεί για να τους συναντήσετε, τελείωσε, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Θα βρείτε, υπάρχει και ευτυχία, υπάρχουν και ευτυχισμένες στιγμές, υπάρχει και εδώ πέρα η δυναμική που έχετε εσείς να πολεμήσετε. Χρειάζεται ξεκούραση, να ξεκουράζετε για να γεμίζετε ενέργεια, ό,τι σημαίνει αυτό εδώ, και να και η δύναμη εδώ. Τα καταφέρνω, βάζω στόχους. Ξέρετε, εδώ αν κάνουμε το διαγώνιο τώρα, λέει, εγώ είμαι δυνατός και βάζω στόχους ή δυνατή και βάζω στόχους. Ό,τι και να γίνει, εγώ θα πετύχω. Θα πετύχω. Ό,τι πάλι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Φίλες και φίλοι, μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας. Πατήστε οπωσδήποτε καμπανάκι για να μην χάνετε τα ό,τι καινούριο ανεβάζω. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε πάρα πολύ καλά με αυτό το ρίξιμο. Ήταν πολύ ιδιαίτερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Είπαμε, εγγραφή, καμπανάκι και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά.